Στις 22 Μαΐου, κατά τη διάρκεια του τελικού του κυπέλλου Ελλάδος, έγινε για πρώτη φορά ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση μέσω 5G. Είχαμε εικόνα υψηλής ευκρίνειας με κάμερες που τις χειριζόμασταν εξ αποστάσεως όπως θέλαμε εμείς. Φανταστείτε στο μέλλον να έχετε τη δυνατότητα σαν θεατής να κάνετε κάτι τέτοιο κατά τη διάρκεια του αγώνα. Το 5G θα αλλάξει εντελώς την εμπειρία ψυχαγωγίας στο σπίτι. Εδώ και πάνω από μισό αιώνα, σπίτι και τεχνολογία είναι άμεσα συνδεδεμένα. Μαζί κάνουν τη ζωή μας πιο ξεκούραστη, ασφαλή και διασκεδαστική. Πώς όμως το 5G έρχεται να απογειώσει αυτήν την εμπειρία? Αν πάμε 10 χρόνια πίσω, θα δούμε ότι όλοι μας, η πιο έξυπνη συσκευή που κρατάγαμε στο χέρι ήταν το smartphone. Πλέον, ας αναλογιστούμε λίγο μέσα στο σπίτι μας τι υπάρχει από έξυπνες συσκευές. Θα δούμε ότι είναι τουλάχιστον 10, 12. Αν αυτό τώρα το πολλαπλασιάσεις με τα μέλη που έχει μια οικογένεια, θα δούμε ξαφνικά ότι σε ένα χώρο βρίσκονται πάνω από πιθανά 30 συσκευές που αναζητούν ταχύτητα δικτύου, αναζητούν επικοινωνία. Αναμένεται ότι στο μέλλον θα ξεπεράσουμε αρκετές εκατοντάδες δισεκατομμύρια τέτοιων ασύρματων συσκευών. Για να γίνει αυτό πραγματικότητα και να προσφερθούν οι αντίστοιχες υπηρεσίες, θα πρέπει να μεταβούμε στη νέα αυτή εποχή του 5G. Για να δουλέψουν σωστά, για να μην έχεις καθυστερήσεις, για να έχεις πολύ μεγάλη ταχύτητα στην ανταλλαγή δεδομένων. Ας ταξιδέψουμε λοιπόν λίγα χρόνια μπροστά. Πώς θα είναι μία μέρα σε ένα έξυπνο και συνδεδεμένο με 5G σπίτι? Θα ξυπνάς λοιπόν το πρωί από έναν προκαθορισμένο χρόνο, ο οποίος έχει υπολογίσει μέσω αισθητήρων αν υπάρχει καθυστέρηση στο δρόμο προς τη δουλειά. Άρα θα σου πει ξύπνα 20 λεπτά νωρίτερα, ή μπορεί να έχει υπολογίσει από την έξυπνη πιτζάμα σου ότι ο ύπνος που έκανες δεν ήταν καλός. Άρα πρέπει να σε αφήσω λίγο παραπάνω προκειμένου να ξεκουραστείς. Μετά θα ξεκινήσει μια απαλή μουσική να παίζει για να έχεις ένα ομαλό ξύπνημα και να οδηγηθεί σιγά σιγά στο μπάνιο σου. Εκεί θα δεις τον καθρέφτη, ο οποίος θα σου βγάλει κάποια δεδομένα διάθεσης που έχεις. Πιθανόν, αν έχεις, είσαι εμπείρετος, θα πατήσεις πάνω σε ένα πλακάκι το οποίο θα δει το βάρος σου και θα σου προτείνει τότε ένα voice assistant. Μήπως σήμερα να μην βάλουμε μια μισή κουταλιά ζάχαρη, γιατί πρέπει λίγο έτσι να φροντίσουμε το στόχο που έχεις. Θα οδηγηθείς μετά στην κουζίνα που θα υπάρχει έτοιμος ο καφές και θα ξεκινήσεις μετά τη διαδικασία να φύγεις για να πας στο γραφείο. Είναι βασικό όταν είμαστε μέσα στο σπίτι να αισθανόμαστε πολύ άνετα, να αισθανόμαστε χαλαρά και να προσωποποιούμε την λειτουργία κάποιων συσκευών το οποίο θέλουμε να εξυπηρετεί τις δικές μας ανάγκες. Μπορεί εμένα να με ικανοποιεί η θερμοκρασία του δωματίου να είναι στους 20,5 βαθμούς και όχι στους 22, γιατί μπορεί να έχω κάποιες αλλεργίες, ας πούμε, να λειτουργεί ο ιονιστής κάποιες συγκεκριμένες ώρες. Αυτό το προσωπικό δίκτυο σου δημιουργεί μία βάση για το πώς εσύ θέλεις να κινείσαι. Το 5G έχει σκοπό να φτιάξει μία φυσαλίδα, την οποία θα την έχουμε και θα μας ακολουθεί όπου και να πηγαίνουμε. Δηλαδή, είτε στο σπίτι μας είμαστε, είτε στη δουλειά μας, είτε σε ένα ταξίδι εμπορικό, είτε αναψυχής, η φυσαλίδα αυτή θα μας ακολουθεί και θα μας δημιουργεί ένα οικείο περιβάλλον. Μπορούν τα προσωπικά 5G δίκτυα να έχουν και άλλη εφαρμογή, να γίνουν ένα δίκτυο ασφαλείας που θα προσέχει όσους το χρειάζονται? Μέσα από ορισμένες εφαρμογές θα μπορέσουν να δώσουν πολύ μεγαλύτερη αυτονομία σε άτομα με αναπηρία. Φερρυπίν, το ψυγείο σου μπορεί να καταλάβει ότι δεν έχεις γάλα, οπότε μπορεί να παραγγείλει από μόνο του. Αν συμβεί σε έναν άνθρωπο που χρειάζεται άμεση βοήθεια, η τεχνολογία μπορεί να ενημερώσει και να βοηθήσει σε συγκεκριμένη κατάσταση.
Για παράδειγμα, μία ανασφάλεια που έχω εγώ όταν είμαι στο σπίτι μου και κάνω μπάνιο είναι ότι μπορεί όταν μεταφέρομαι στο κάθισμα που χρησιμοποιώ για να κάνω μπάνιο να πέσω. Και είναι σημαντικό ότι πολύ σύντομα θα μπορούμε να έχουμε αισθητήρες στο σπίτι μας οι οποίοι θα μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι εγώ είμαι καλά ή έχω πέσει και να ενημερώσουν κάποιον δικό μου ή το 166 για παράδειγμα. Η τεχνολογία υπάρχει, υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη, αλλά για να δουλέψει σωστά θέλουμε το 5G. Έχουμε ένα αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή που έχει 300 άλογα. Για να τρέξει και να τα βγάλει, θα πρέπει να έχουμε έναν σωστό δρόμο. Αυτό είναι το 5G. Στην ουσία συνδυάζει όλες τις διαφορετικές τεχνολογίες αιχμής που γνωρίζουμε σήμερα, από τις κινητές ευρυζωνικές επικοινωνίες, την τεχνητή νοημοσύνη, ούτως ώστε να μπορέσει να διασυνδέσει δισεκατομμύρια ανθρώπους, συσκευές και αντικείμενα σε πραγματικό χρόνο. Το σπίτι μας όμως δεν είναι μόνο το μέρος που χαλαρώνουμε και νιώθουμε ασφαλείς, αλλά και το μέρος που διασκεδάζουμε μαζί με φίλους, κάποιες φορές χιλιάδες από αυτούς. Όσον αφορά στην παρακολούθηση αθλητικών γεγονότων, το 5G φέρνει πραγματικά μια επανάσταση. Φανταστείτε λοιπόν τώρα ότι θέλεις να δεις τον τελικό του Ισπανικού πρωταθλήματος. Και τι δεν θα δίνεις για να σου είναι και εσύ εκεί πέρα μέσα. Το 5G θα σου δίνει τη δυνατότητα από πολυκαλλικές κάμερες που ήδη υπάρχουν σαν λύσεις να επιλέγεις τη θέση του γηπέδου από όπου θέλεις να δεις το παιχνίδι. Κάθε πολίτη στο σπίτι του να έχει αυτή την εφαρμογή και να μπορεί να βλέπει από το σαλόνι του τον αγώνα και να επιλέγει αυτός το τι θέλει να δει. Αν το να δεις μέσω 5G το Ισπανικό πρωτάθλημα μένει ακόμα να γίνει, το να δεις το κύπελλο Ελλάδος έχει ήδη συμβεί. Μέχρι τώρα στους τελικούς του κύπελλου Ελλάδος αυτό που κάναμε είναι ότι στέλναμε ένα βαν με πολλές κάμερες οι οποίες απλώναν καλώδια στο γήπεδο. Τώρα το 5G μας έδωσε την δυνατότητα σαν Κοσμοτέ TV να στήσουμε κάμερες σε σημεία που μέχρι τώρα δεν μπορούσαμε να φτάσουμε. Το 5G σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις κάμερες όπου σκεφτείς, αρκεί να καλύπτεται από δίκτυο 5G. Και το σημαντικότερο όλο ήταν ότι είχαμε τη δυνατότητα αυτές τις κάμερες να τις χειριστούμε απομακρυσμένα. Φανταστείτε ότι ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδος έγινε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Τις κάμερες τις χειριζόμασταν από τα κεντρικά μας που είναι στην Κηφισιά. Αυτό που μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση είναι ο χειρισμός της κάμερας που έγινε από χιλιόμετρα μακριά. Ήταν τόσο γρήγορος, για να είμαι ειλικρινής, δεν το περίμενα. Η εμπειρία του τηλεθεατή νομίζω ότι θα αλλάξει σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Θα υπάρχουν εφαρμογές που θα δίνουν τη δυνατότητα στο τηλεθεατή μέσα από το κινητό του να πατάει πάνω στην κάμερα που θέλει, να μπορεί να ζουμάρει, να στρίψει την κάμερα δεξιά ή να τη στρίψει αριστερά. Θα μπορούσε ο τηλεθεατής να γίνει ο σκηνοθέτης του συγκεκριμένου ειδών που παρακολουθεί. Στο μέλλον μιλάμε και για immersive sport, δηλαδή εμπειρίες εμβύθυνσης πραγματικά, όπου θα μπορούμε να καθόμαστε στο σαλόνι του σπιτιού μας και να βλέπουμε να προβάλλεται ολογραφικά ο αγώνας επάνω στο τραπέζι του σαλονιού με ολογράμματα των παικτών, σαν διόραμα δηλαδή, φανταστείτε το. Ενώ sport, όπως το ποδόσφαιρο, θα μπουν πιο διαδραστικά στο σπίτι μας, ένα άλλο είδος διασκέδασης με το 5G θα μπορέσει να βγει από αυτό. Το 5G στο gaming αναμένεται να αλλάξει πάρα πολλά και νομίζω ότι το κομμάτι του cloud gaming είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στο μέλλον. Ως cloud gaming ορίζουμε τη διαδικασία με την οποία κάποιος μπορεί να παίξει κάτι σε μια οποιαδήποτε συσκευή του, στον υπολογιστή του, στο κινητό του, στο tablet του και παίζει ένα game το οποίο δεν τρέχει τοπικά στη συσκευή του. Μπορείς ουσιαστικά να πάρεις τον έλεγχο της κονσόλας από το κινητό σου, απομακρυσμένα. Αυτό που προτάω είναι ένα χειριστήριο Xbox, μία βάση και το κινητό μου. Εγώ αυτή τη στιγμή μπορώ να συνδεθώ στο Xbox το οποίο βρίσκεται σπίτι, μπορώ να ανοίξω την κονσόλα από το σπίτι και να ξεκινήσω να παίζω. Και φτάνοντας σπίτι, να συνεχίσω από εκεί κανονικά. Εκεί λοιπόν το 5G είναι πάρα πολύ σημαντικό, η ταχύτητα μεταφοράς των δεδομένων και πόσο γρήγορα αυτός ο υπολογιστής πίσω θα στείλει τα αντίστοιχα δεδομένα παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Ένα κομμάτι στα video games το οποίο δείχνει να έχει συνεχώς ανωδική τάση είναι το AR gaming. Ουσιαστικά μιλάμε για μια συνθήκη στην οποία ο κόσμος γύρω μας να μεταφράζεται σε μια πίστα. Ένα πολύ ωραίο παράδειγμα για το πώς θα χρησιμοποιούταν το 5G με το κομμάτι του AR και με το gaming είναι το εκπαιδευτικό gaming. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι και για τους μικρότερους ηλικίες και για τους μαθητές, πόσο πιο εύκολα θα μπορούσαν να απορροφήσουν και όλη αυτή την πληροφορία, ζώντας πραγματικά μέσα σε ένα video game και παίρνοντας όλη αυτή την πληροφορία που ένα εκπαιδευτικό video game θα μπορούσε να σου μεταφέρει. Το 5G φέρνει ένα μέλλον που θα μας εμπλέκει πολύ πιο ζωντανά στην ψυχαγωγία, ακόμα και με όλες μας τις αισθήσεις.
Το διαδίκτυο των αισθήσεων, το Internet of Senses, είναι η δυνατότητα να μπορούμε να μεταδώσουμε μέσα από τα δίκτυα κινητών επικοινωνιών όχι μόνο εικόνα και ήχο, αλλά και τις υπόλοιπες αισθήσεις, δηλαδή την αφή με απτικά γάντια, για παράδειγμα, την οσμή και ακόμα και τη γεύση. Φανταστείτε, για παράδειγμα, να μπορείτε να χαϊδεύετε το ολόγραμμα του σκύλου σας που βρίσκεται σε ένα άλλο χρονικό σημείο, σε ένα άλλο σημείο, και ταυτόχρονα να αισθάνεστε το τρίχωμά του την ώρα που το χαϊδεύετε. Στο online shopping αναμένεται να μπορούμε να έχουμε μια ολιστική εμπειρία, όπως για παράδειγμα να μπορώ να δοκιμάζω ήδη ένδυση και υπόδηση, σαν να ήμουν πραγματικά εκεί και να νιώθω και την υφή των υφασμάτων ή των αντικειμένων τα οποία αγγίζω. Αυτές είναι εφαρμογές που αναμένουμε να έρθουν στα επόμενα 10 χρόνια. Αν ακόμα και οι αισθήσεις τηλεμεταφέρονται στο μέλλον, πού μπορεί να φτάσει η εξέλιξη της τεχνολογίας και πώς το 5G θα μας οδηγήσει στη σωστή διαδρομή? Το 5G σαν τεχνολογία δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή. Η χρήση της είναι αυτή που την κάνει καλή ή κακή. Και από ό,τι φαίνεται έχει δυνατότητες να κάνει τη ζωή των πολιτών πολύ καλύτερη και πολύ πιο ευχάριστη. Η τεχνολογία είναι enabler. Μπορείς να κάνεις οτιδήποτε. Το θέμα είναι αυτό που μπορείς να κάνεις να είναι κάτι σωστό και χρήσιμο για την κοινωνία. Για το περιβάλλον, για τους ανθρώπους. Ένας από τους πιο ουσιαστικούς τρόπους να υπηρετήσει το 5G την κοινωνία είναι φροντίζοντας για την υγεία και την ποιότητα ζωής μας. Πώς λοιπόν θα βοηθήσει την πρόοδο σε αυτούς τους τομείς? Θα το μάθουμε μαζί στο επόμενο επεισόδιο του «Πώς το 5G θα αλλάξει τον κόσμο».